Από το και το σημερινό καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κύριος Κώστας Πλεύρης. Κύριε Πλεύρη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και το θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι το φλέγον ζήτημα του Κυπριακού. Θα τα πούμε όλα όμως, θα πούμε αυτό. Ασφαλώς. Θα τα πούμε όλα. Θα ήθελα να σας έλεγα για την Κύπρο ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της Κύπρου εάν δεν ξέρουμε ιστορία. Σωστό. Χωρίς ιστορία δεν μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική. Και μάλιστα διακοπή, δεν μ' άφησε ο κύριος Πλεύρης να πω δύο λόγια για εσάς. Ο κύριος Πλεύρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταρχήν είναι δεύτερη φορά που έρχεται στην εκπομπή μου εδώ στο κανάλι αυτό μέσα στα 3 χρόνια. Είναι παράληψή μου, πρέπει να τον έχω φωνάξει και άλλες φορές. Είναι ίσως λίγο παρεξηγημένη προσωπικότητα. Εγώ το λέω αυτό. Είναι φίλος, ξέρω κάποια πράγματα, ίσως να γνώ κάποια άλλα. Θεωρείται ίσως από μερικούς ή από κάπους, δεν ξέρω από ποιους, δεξιός, ακροδεξιός ή δεν ξέρω τι άλλο. Κατά καιρούς μπορεί να έχει εμφανιστεί ίσως κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι κατά βάση όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μελετήσει την ιστορία, ο οποίος γνωρίζει την ιστορία, ο οποίος αγαπάει την ιστορία αυτή την ελληνική, γιατί είναι πολύ σπουδαία ιστορία. Δεν την αγαπάει επειδή είναι Έλληνες και είναι Ελλάδα, επειδή είναι πολύ αξιόλογη αυτή η ιστορία. Και είναι κρίμα και από τα κανάλια και από τους παραγωγούς που δεν τον εμφανίζουν συχνά, ή να επαναλάβει εκείνες τις υπέροχες εκπομπές, τις πλούσιες εκπομπές που τις αγαπούσε πολύ ο κόσμος, που έκανε στο Τελεσίτη τότε του Καρατζαφέρη και είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό, άρα είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία ο Κώστας Πλεύρης και απήχηση. Κυριαρχούσαν οι ιστορικές γνώσεις και γι' αυτό ακριβώς τον καλέσαμε τώρα στην εκπομπή που κάνουμε ένα απολογισμό του Κυπριακού, μόνος άλλωστε να τοποθετείτε, λέγοντας πολύ σωστά ότι πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα τι γίνεται στην ιστορία και από εκεί θα καταλάβουμε περισσότερα και θα μπορούμε να κρίνουμε και περισσότερα πράγματα. Κύριε Πλεύρη, δεν είναι άσχετο αυτό, η πρόσκλησή μου δεν είναι άσχετη με αυτό. Είναι ακριβώς επειδή γνωρίζετε την ιστορία, να μας πείτε μερικά πράγματα και μαζί με τις κρίσεις σας και τους σχετισμούς που κάνετε σε σχέση με την ιστορία, όπως πολύ ωραία ξεκινήσατε. Ναι, εδώ θέλω καταρχήν να σημειώσω ότι παρατηρείται το φαινόμενο να λέγουν στον ελληνικό λαό ψεύδι. Λέγουν ψεύδι. Ομιλούν για το διεθνή παράγοντα. Ομιλούν για το σχέδιο Ανάν, αναφέρονται στη συμβίωση των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Και φυσικά ουδής μας λέγει ποιο είναι το τελικό ζητούμενο. Ας ξεκινήσω ένα-ένα. Καταρχήν το σχέδιο Ανάν. Δεν είναι σχέδιο Ανάν. Ο κύριος Ανάν ούτε μέλη του ΟΗΕ εκάθισαν να εκπονήσουν ένα σχέδιο και να πούνε αυτό το σχέδιο παίρνει το όνομα του Ανάν, του Γενικού Γραμματέως, και έχει ως εξής και να το εκθέσουν. Ουδέποτε. Το σχέδιο. Ενώ είναι σίγουρο ότι είναι σχέδιο. Το σχέδιο αυτό εξεπονήθη από μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων εβραϊκής ιδιοκτησίας του David Haley. Αυτοί πληρωθήκανε να εκπονήσουν ένα σχέδιο που αφορά ή στην Κύπρο ή στον ελληνισμό της Κύπρου, που είναι μία εταιρεία δημοσίων σχέσεων, η οποία μάλιστα είχε, και δεν ξέρω αν έχει ακόμα, τις δημοσίες σχέσεις του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου στην Ελλάδα. Πρώτον λοιπόν δεν είναι σχέδιο Ανάν, είναι το σχέδιο που εξεπώνησε μία εταιρεία. Αυτό είναι τεκμηριωμένο που λέτε. Απόλυτα, μάλιστα. Και ουδής έχει τολμήσει να το πει. Το δεύτερο. Αν μας ζητήσουν στοιχεία έχουμε. Μα δεν αμφισβητείτε. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα του διεθνούς παράγοντος. Πιστεύετε ότι οι Πορτογάλοι, οι Σκανδιναβοί, οι Βέλγοι, οι Ιάπωνες, οι Κινέζοι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ και λένε τι γίνεται στην Κύπρο, τι θα γίνει με τον Τεκτάς, τι θα γίνει με τις δύο κοινότητες. Όχι, δεν υπάρχει κανείς διεθνής παράγων που να ενδιαφέρεται για την Κύπρο. Ο μόνος διεθνής παράγων είναι το ΟΗΕ, του οποίου η γνώμη κατεπατήθη κατά των πλέον βάρβαρων τρόπων από τους Τούρκους. Υπάρχουν 21 αποφάσεις του ΟΗΕ καταδικαστικές για την Τουρκία και η Τουρκία αδιαφόρησε παντελώς για αυτές τις αποφάσεις. Και προσθέτω εγώ ότι και αν οι Ελληνοκύπροι ψηφίζαν ναι, κατηργούνται οι αποφάσεις αυτές ως ότι δεν εγένονται ή ότι δεν είναι άκυρες πλέον. Λοιπόν, παρουσιάστηκε λοιπόν ενώπιόν μας ένας οργανισμός
ο οποίος έχει καταξευτελιστεί από την Τουρκία δια της ανυπακοής της εις τας αποφάσεις του και αυτός ο οργανισμός μας προτείνει λύση. Με ποιες εγγύσεις. Το αφήνω και αυτό στην άκρη. Και έρχομαι στο εξής ουσιαστικό. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Πρέπει να πούμε την αλήθεια, την ιστορική αλήθεια. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι τι είναι, εξωευρωπαϊκός λαός. Αμφιβάλλει κανείς, όχι. Ουδής αμφιβάλλει. Ήρθαν στην Ευρώπη ως τι, ως εισβολής. Επετέθησαν στην Ευρώπη. Και ποιοι τους αντιμετώπισαν. Όχι Άγγλοι, όχι Γάλλοι, όχι Γερμανοί, όχι Σκανδιναβοί, αλλά οι Έλληνες. Τώρα πάτε στο 1400 όμως, πάτε πολύ πίσω. Περιμένετε να δείτε, θα φτάσω πολύ σύντομα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι εισέβαλαν οι Τούρκοι στην Ευρώπη, τους αντιμετωπίσαμε εμείς. Γιατί μας πούνε κάποιοι, όλοι κάποτε, αν πάμε τόσο μακριά, εισέβαλαν κάπου. Όχι, εμείς δεν εισβάλαμε. Όχι εμείς, αλλά πολλοί άλλοι. Εντάξει, να μας πούνε, οι Νορμανδοί που εισέβαλαν. Δηλαδή, ακούστε κάτι, αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Η σκέψη μου είναι ότι αυτοί εισέβαλαν. Και κατέκτησαν εδάφη, τα οποία ήταν μόνο ελληνικά. Και υπεδούλωσαν πληθυσμούς που ήσαν μόνο Έλληνες. Δηλαδή, το τουρκικό κράτος εσχηματίστηκε πάνω σε ελληνικά εδάφη δια της υποδουλώσεως των ελληνικών πληθυσμών. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό συνέβη και στην Κύπρο. Η υπάρχουσα τουρκική μειονότητα στην Κύπρο είναι εισβολής. Δεν κατοικούσαν στην Κύπρο. Ήρθαν, την κατέκτησαν την Κύπρο. Και δεν είναι οι γειτονές μας. Εάν κύριε Χατζηδάκη, σε αυτό το κτίριο εισβάλλουν αγριάνθρωποι, όσους αντισταθούν τους σκοτώσουν, βιάσουν τις γυναίκες και τους υπολείπους τους διώξουν σε 2-3 διαμερίσματα και καταλάβουν το κτίριο, εμείς θα λέμε οι γείτονές μας. Όχι. Μετά από αιώνες όμως είναι αυτό, το επίσανε και μπράβο. Η ανάλυση λοιπόν, των πληθυσμών. Επειδή επαναλημμένος μου επίθεση επί τη γάνουσα νομιμοποιείται. Επειδή για δευτέρα φορά μου είπατε για αιώνες, σας λέω ότι ο πατέρας μου ήταν στην Κωνσταντινούπολη και δεν έχουν περάσει αιώνες, έχουν περάσει 80 χρόνια. Σας λέγω ότι το 1821 είμαστε υπόδουλοι και το 1821 ένας πασάς από το Κωτιάιον που το, οι Τούρκοι το ονόμασαν Κιουτάχια και αυτός ο πασάς ελέγεται ο Κιουταχής πασάς, κατέλαβε το 1821 το Μεσολόγγι. Το 1921, μετά 100 χρόνια, ένας στρατηγός από το Μεσολόγγι, ο Τρικούπης, κατέλαβε την Κιουτάχια. Συνεπώς, όταν το 1921 βλέπουμε την Άγκυρα και πρόκειται να την καταλάβουμε, δεν μιλάμε για αιώνες, έπειτα οι πληθυσμοί. Σήμερα, οι στατιστικές, οι επίσημες στατιστικές, επίσημες, ποιες επίσημες στατιστικές, Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το Πάντιο Πανεπιστήμιο έχει κάνει μία μελέτη πόσοι Έλληνες είναι τώρα στην λεγόμενη Τουρκία, κατ' εμέ, στην κατεχομένη Ιωνία. Τώρα, ξέρετε πόσοι Έλληνες είναι. Το λέει το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τεκμηριωμένα. 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια Έλληνες ζουν υπόδουλοι στην Τουρκία, την κατεχομένη Ιωνία. Εννοείται με ελληνική σύνδεση ή τουρκοποιημένη πλέον πλήρως. Μιλάμε για Έλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μιλούν τα ελληνικά. Μιλάμε για Έλληνες. Μάλιστα. Εντάξει. Και δεν είναι μόνο εκεί, και παντού. Και στην Ανατολική Θράκη και στην Ανατολική Ρωμιλία. Και είναι πολλοί που θα το κρύβουν τώρα γιατί φοβούνται διώξεις. Βεβαίως. Και οι Λαζοί είναι Έλληνες. Και το Λαζί το έχουν πάρει γιατί ο χαιρετισμός του δεν είναι το καλημέρα, καλησπέρα, ή το Ιελαζί. Και γι' αυτό ονομάστηκαν Λαζί. Ξέρετε πολύ καλά ότι το αριθμητικό στοιχείο έχει αξία. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Δηλαδή, στην αρχή άλλο είναι 14.000 Έλληνες. Ένα βράδυ τους φάζουν και λένε δεν υπάρχουν Έλληνες. Αυτό δεν δημιουργεί δίκαιο. Σήμερα για την Κύπρο. Θα σας πω το εξής. Εγώ έχω μία άποψη που δεν την έχει κανένα κόμμα. Γιατί? Διότι την είχαν μέχρι πρότινος και την απέβαλαν από το διεθνή παράγοντα. Που θα σας πω ποιος είναι ο διεθνής παράγοντας. Αμέσως. Η άποψή μου είναι μία. Τι είναι η Κύπρος. Για την Κύπρο δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άλλη θέση. Η Κύπρος είναι μια ελληνική επαρχία. Τελείωσε. Τίποτα άλλο δεν είναι η Κύπρος. 1 εκατομμύριο Τούρκοι να πάνε αύριο και να κατασταθούν στην Κύπρο δεν αλλάζει η ιστορική πραγματικότητα. Η Κύπρος είναι ελληνική επαρχία. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι τι θα γίνει με αυτή την υπόδουλη ελληνική επαρχία. Για την ακρίβεια με αυτό το υπόδουλο τμήμα της Ελλάδος,
όπως είναι η Πόδουλος και η Ιωνία, όπως είναι η Πόδουλος και η Ανατολική Μακεδονία, όπως είναι η Πόδουλος και η Ανατολική Θράκη, η Ιωνία και ο Πόντος. Αυτό είναι το θέμα. Και να αφήσουν τα γρεκυλικά και τα εθνοπροδοτικά, εάν θα πούμε ναι, αν θα είναι διζωνικοί, εάν θα πούμε όχι, εάν θα είναι δικοινοτικοί, εάν θα πάνε η μισή με τους Τούρκους ή η μισή με τους Έλληνες. Αυτά είναι τερτύπια. Μπορεί να τα λέει ο κύριος Μάνος, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Ανδριανόπουλος. Ο Έλλην όμως θα πει ένα πράγμα, ότι η Κύπρος είναι κομμάτι της Ελλάδος.